δείχνει να τη σέβεται πάρα πολύ και να την εκτιμάει και φαίνεται να έχουν και καλή σχέση. Μια χαρά. Κάνει λάθο. Πέταξε την μπάλα στην κερκίδα. Απ' έξω από το γήπεδο. Και εμένα αυτή την αίσθηση μου έδωσε ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλα. Είσαι μαγκιόρα. Είσαι μαγκιόρα. Είναι λες και η Ναταλία Γερμανού προσπαθεί να πείσει λίγο τους πάντες ότι όντως ήταν ζευγάρι και ο Λέσιο Φρουτός να πει ότι να το αποποιηθεί όλο αυτό ότι εμείς δεν ήμασταν ζευγάρι. Είναι λες και κάνουμε πάσα λίγο. Δεν το ξέρω. Ο κύριος Δημήτρης επίσης. Κοίταξε, εγώ ξέρω ότι δεν το έχουν αρνηθεί. Ότι δεν έχουν πει κανένας από τους δύο ότι δεν ήταν ζευγάρι. Τώρα πρώτη φορά το λέει ο Ηλίας. Δηλαδή αυτό που είπε που επικαλέστηκε, α πούμε, ότι επικαλέστηκε ότι η Ναταλία το είχε πει ότι δεν ήταν. Ποτέ η Ναταλία δεν έχει μιλήσει γι' αυτό. Δεν έχει πει ήμασταν. Εγώ ξέρω ότι ήταν. Το παίρνω πάνω μου. Ναι, το ξέρω ότι ήταν ζευγάρι. Από την άλλη, να σου πω και το εξής. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι το εξής. Ότι ενώ η Ηλίας είναι φίλος μου τώρα, είναι φάουλ εδώ. Γιατί εκθέτει μια γυναίκα. Αλλά άμα δεν την πειράζει αυτή, ρε Πέτρο, τι με νοιάζει εμένα. Σωστό και αυτό που λες. Τώρα, εσύ παρόλα αυτά και να βοηθήσει λίγο το ρεπορτάζ. Τι με νοιάζει εμένα. Άμα δεν πειράζει την Ιταλία που λέει ότι δεν τα γράφει. Δεν μου λες. Επειδή μου λες αυτό, Ισάδετ. Όταν κάποιο άνθρωπο είπε για σένα ότι με σένα δεν είχε τίποτα και εσύ είχε πει ότι υπάρχει με αυτόν, πώ αισθάνθηκε. Ναι, παιδί μου, να σου πω κάτι. Γιατί το έχει φάει αυτό. Ναι, το έχω φάει. Κάποιο είσαι με έναν άνθρωπο και σου λέει μια μέρα, αυτό βγαίνει και δηλώνει, ποια αυτή. Μόνη τη λέει ότι τα έχουν εμένα. Μιλάμε για μια κατάσταση παρελθοντική. Μιλάμε για πολύ καιρό πριν. Και προσωπικά και εμένα καλύτερα. Δεν με διαφέρει. Το ξέρω. Ακόμα καλύτερα θα σου πω τέτοια σου είπα πριν ότι τέτοιε ειδήσει. Αλλά μια και συζητάμε αυτό που λέω Μίτσο, από τη στιγμή που είσαι, είναι σαν άδειασμα. Δηλαδή ήμουνα με την Μαρία την Πενταγιώτη. Αυτό έχουν σχέσεις, καλές σχέσεις. Ναι, μωρέ, αλλά τον ρωτήσανε. Ελεύθερη άνθρωπη. Το ξέρω, αλλά να του δώσουμε και ένα ελαφρυντικό της κάμερας και του μικροφόνου, γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι μπλοκάρουν μπροστά στο μικρόφωνο. Βέβαια, σου πάνε και φίλους να το δώσουμε όσο θες. Να του δώσουμε αυτό το μικρόφωνο. Εντάξει, δεν είναι και πρώτη φορά που το ρωτήσανε όμως. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχεις στο μυαλό του ότι μπορεί να ρωτηθεί για κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά πώς το ρωτήσανε. Δεν είναι και πρώτη φορά που το ρωτήσανε. Σχέσεις που για κάποιους λόγους δεν θέλουμε να τις κοινολογήσουμε. Αυτό. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Επίπεδο. Όχι, είναι μετά από χρόνια αυτή. Λοιπόν. Επίπεδο. Πάμε στο Ρώσο τον τρελό. Πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σταματάει σε αυτά που λέει η Χρυσή Αυγή, δεν σταματάει σε αυτά που λένε διάφοροι Έλληνες καλλιτέχνες που είναι πάρα πολύ σκληροπυρηνικοί. Από ό,τι ήταν και ο Γονίδης σκληροπυρηνικός και ο Σφάκ κτλ. Αλλά πάει ένα βήμα παραπέρα. Όντως, αυτός ο άνθρωπος θα αρχίσουμε να βλέπουμε και φωτογραφίες του σε λίγο, γιατί θέλω να δείτε λίγο τη φάτσα του, να δείτε λίγο τη φατσούλα είναι. Είναι ο Ιβάν ο Κλομπίστιν. Είναι αυτός. Λοιπόν, ο Ρώσος ο συγκεκριμένος υπήρξε κάποια στιγμή στη ζωή του και ιερέας και ηθοποιός και αυτή τη στιγμή θέλει να πολιτευτεί. Λοιπόν, στο λόγο που έβγαλε προχθές, ανέφερε ότι σαφώς... Ως τι έβγαλε. Ως τοπιός ή ως ιερέας. Ως ιερέας. Τώρα, πολιτεύεται, θέλει να πάρει